Αντένες 936. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Νίκο, καλημέρα. Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα Έλενα, καλημέρα. Καλημέρα σας κύριε Παναγιώτοπουλε. Ακροατές. Τι έγινε εδώ σήμερα, viral σε όλη την Ελλάδα, δύο κύκνοι από την Καστοριά με τη δική τους ιστορία. Ναι, όντως είναι, έχουν την προσωπική τους ιστορία, γιατί δεν είναι Καστοριανοί. Απλά γίνανε, όπως γράφω, πολιτογραφήκανε Καστοριανοί. Και όταν το λέω αυτό, εννοώ ότι δακτυλιωθήκανε και μπήκανε σε βάση δεδομένων ότι είναι στην Καστοριά. Μάλιστα. Αυτοί οι δύο λοιπόν ήρθαν, ο ένας από την Κρήτη, ο άλλος ήρθε από την Εύβοια κάπου κοντά. Ναι. Σταλθήκανε στην Αθήνα, ο ένας ήταν στην περίθαλψη, από περίθαλψη στην Αθήνα, και φυσικά η λίμνη των κύκνων ποια είναι, η λίμνη της Καστοριάς, Χριστό. Έτσι. Μας στέλνουν κύκνους, εμείς προσπαθούμε εδώ στην περιοχή να ενδυναμώνουμε τον πληθυσμό των κύκνων, γιατί οι κύκνοι στην περιοχή μας είναι και είναι ένα εμβλητικό είδος για τη λίμνη μας. Σωστά. Με αποτέλεσμα αυτοί να έρθουν ο ένας περίπου το Μάιο με Ιούνιο και ο άλλος κοντά μετά από 3 μήνες διαφορά. Αυτοί όμως ήταν μόνοι τους ο καθένας. Εδώ έχουμε ζευγάρια κύκνους. Να πω στους φίλους ακροατές ότι ο κύκνος έχει ισόβια δεσμά με τον σύντροφό του. Ακόμη και να χειρέψει, που λέμε, κάποια από τα δύο δύσκολα, θα ξαναζευγαρώσει. Να ξαναζευγαρώσει, ναι. Ναι, ναι. Αλλά είναι και δείχνει. Και η πελαργή, νομίζω, μου είχε πει κάποτε, Νίκο. Και η πελαργή, Ναι, είναι και πελαργή, είναι και κάποια αιτία ακόμη. Αλλά εκεί οι κύκνοι έχουν την ιδιαιτερότητα ότι. Για πάντα μαζί, κυριολεκτικά. Ναι, για πάντα μαζί. Ναι. Δεν χωρίζουν εύκολα. Είναι δηλαδή, δημιουργούν πολλές οικογένειες που τα ίδια άτομα. Μάλιστα. Το λέω, πολλές οικογένειες, πολλές αναπαραγωγές οικογενειών. Έτσι λοιπόν, αυτοί οι δύο δεν περάσανε καλά στην αρχή, δεν τους δεχτήκανε οι κύκνοι δικοί μας. Οι υπόλοιποι δικοί μας δεν τους είδαν με καλό μάτι, ναι. Ακριβώς. Ξένοι κι αυτοί. Και αυτό έγινε λοιπόν ο λόγος γνωριμίας τους. Γιατί και επειδή δεν τους ήθελε κανένας από τους δικούς μας κύκνους, ένα θηλυκό και ένα αρσενικό, επαναλαμβάνω, που το ένα ήρθε από την Κρήτη και το άλλο είπες από πού ήρθε? Από την Εύβοια. Από την Εύβοια. Αυτούς τους δυο δεν τους ήθελε κανένας εδώ από τους δικούς μας. Και έτσι λοιπόν έκαναν παρεούλα τα δυο τους. Ακριβώς. Η απομόνωση ένθεν και ένθεν έκανε την παρέα να σφίξει τη σχέση. Και τους έκανε ζευγάρι. Έγιναν ζευγάρι. Αυτοί όμως δεν μπορούσαν να βρουν χώρο εκεί κοντά στην ομαρχία που ξέρουμε εμείς εκεί στο πάρκι. Ναι. Για να κάνουν τη δική τους φωλιά. Ακριβώς, απομακρύνθηκαν, τους δώσανε μια μούτζα που λέμε στην κοινή και απομακρύνθηκαν και πήγαν και κάναν το δικό τους σπιτικό, σιγά σιγά το δημιουργούσαν κοντά στο σταθμό πέρα που ξέρουμε αυτή την στην αρχή τη λεωφόρου των κύκνων. Εκεί λοιπόν εχθές συνέβη μια ιστορία που κάποια δυστυχώς αδεσποτάκια εκεί που γυρνάνε στην περιοχή, κάνανε επίθεση στον έναν κύκνο. Ο άλλος ήταν υπερπροστατευτικός, καθόταν πάντα δίπλα του, προσπαθούσε να. Δηλαδή, γίνεται επίθεση από αδέσποτο σκύλο στον ένα κύκνο, στο θηλυκό, έτσι συγκεκριμένα. Σκύλους. Όχι σκύλο. Από σκύλους, από ομάδα σκύλων λοιπόν, στο θηλυκό επιτέθηκαν και το αρσενικό θέλησε να αντισταθεί και να υπερασπιστεί το θηλυκό. Ναι. Βέβαια, ευτυχώς πρόλαβαν, μετά με πήραν και τηλέφωνο κάποιοι περιπατητές εκεί, πραγματικά βοήθησαν, διώξαν τα σκυλιά. Πήγαμε και στην περιοχή. Το ένα καθόταν δίπλα από το άλλο, δεν έφευγε μακριά. Ναι. Έτσι λοιπόν, από τη στιγμή που αρχίσαμε και το παίρνουμε για να πάει σε περίθαλψη, και δεν είναι μακριά, 300-400 μέτρα, φυσικά ακολουθώντας και το άλλο, το τέρι του. Μάλιστα. Με αποτέλεσμα να έρθει μέσα στο σταθμό, να καθίσει εκεί. Μέχρι περιποιηθήκαμε και τις πληγές του, οτιδήποτε άλλο και στην περίθαλψη. Και βέβαια, για κανένα λόγο δεν πίστευε ότι θα φύγει έξω. Όταν προσπάθησα να το πάρω εγώ πάλι, να το πάω έξω, ήθελε να παραμείνει μέσα. Ένα επιθετικό μαζί μου. Ναι. Το άλλο ανήσυχο πιο πολύ, το τέρι του.
Έτσι αποφασίσαμε και τα αφήσαμε και τα δύο μαζί. Το ένα να είναι καλά και να βοηθάει στην ανάρρωση το άλλο. Μισό λεπτάκι τώρα. Τώρα πού βρίσκονται οι δύο κύκνοι? Και τα δύο στο σταθμό περίθαλψης. Βρίσκονται στον εξωτερικό χώρο του σταθμού ή μέσα? Μέσα στο σταθμό. Μέσα, γιατί είναι τραυματισμένο και... θα έλεγα αρκετά. Πρέπει να αναρρώσει πλήρως και μετά φαντάζομαι και τους δύο. Φυσικά με το καλό να αναρρώσει πάντα, γιατί... Πιστεύεις πόσο είναι... διάστημα θα πάρει αυτό? Νομίζω ότι θα περάσουν μέσα γύρω στις 20 μέρες τουλάχιστον. 20 μέρες και θα προσπαθήσουμε για πιο γρήγορα, γιατί δημιουργούν τη φωλιά τους τώρα. Ναι. Και να μην χάσουμε την αναπαραγωγή. Να μην χάσουμε την αναπαραγωγική διαδικασία. Και μπορώ να σου πω, Χρήστο, ότι το πρωί που πήγα στο σταθμό να δω πώς πάει και να δώσω την πρωινή της θεραπεία, της έφτιαγνε τα πούπουλα τα φτερά της, το αρσενικό, τη χτένιζε που λέμε. Αυτή λοιπόν η ερωτική ιστορία την έγραψε σε ένα post, όπως λέμε στο Facebook, ναι, και έγινε σήμερα viral στην Ελλάδα, που είναι και μέρα των ερωτευμένων. Ακριβώς. Αυτό λοιπόν το πήρε το πρακτορείο ειδήσεων το Αθηναϊκό και από το πρωί έχουμε κατακλειστεί στο τηλέφωνο. Και από το πρωί έχεις κατακλειστεί από τηλέφωνα για αυτήν την πολύ πολύ ερωτική ιστορία, φοβερή ερωτική ιστορία των κύκνων της Καστοριάς. Νομίζω το ερέθισμα είναι αυτή η πραγματική αληθινή αγάπη που έχει το ένα για το άλλο. Ναι. Και όπως είπα και πριν, όπως έγραψα, όπως είπες εσύ μάλλον, ότι δεν είναι προνόμιο δικό μας να αγαπάμε και να ερωτευόμαστε. Ναι. Αν σκύψουμε λίγο το κεφάλι και δούμε αυτά που είναι γύρω μας, πραγματικά είναι έτσι, πρέπει να μας δίνουν μαθήματα ζωής. Νίκο, σίγουρα είναι η ερωτική ιστορία της ημέρας. Είναι πραγματικά κάτι καταπληκτικό και χαιρόμαστε που για μια ακόμη φορά η Καστοριά, για θετικό λόγο, βρίσκεται στην επικαιρότητα, και πραγματικά σε ευχαριστούμε. Όσο και να φαίνεται σε κάποιους ότι είναι απλά τα πράγματα, δεν είναι απλά. Ακόμη και όπως είπες και εσύ, το άκουσμα και της πόλης μας και της λίμνης μας, βέβαια, με ένα θετικό πρόσημο είναι καλό. Είναι καλό, νομίζω, και σήμερα τουλάχιστον δείχνει τον ερωτισμό της η πόλη μας μέσα από τα ζώα της. Πραγματικά. Και δείχνει και την αγάπη των Καστοριανών για τα ζώα, έτσι κι αλλιώς, γιατί κατά το παρελθόν έχουμε χιλιοχαρακτηριστεί ποικιλοτρόπως. Εξάλλου θυμίζουμε ότι όταν και επιλέχθηκε το ξύλινο σπιτάκι να γίνει στην είσοδο της πόλης, ακριβώς ήταν ένας από τους λόγους που επιλέχθηκε να γίνει εκεί, να βλέπουν όλοι ότι εδώ δεν είμαστε αγριάνθρωποι. Φυσικά δεν είμαστε αγριάνθρωποι, φυσικά έχουμε μάθει να ζούμε με τη λίμνη μας, με τους κύκνους μας, με τα ζώα μας όλα, και σε πληροφορώ, Χριστό, κάθε γενιά και καινούργια που βγαίνει είναι πάρα πολύ ευαίσθητη απέναντι σε εμάς. Σε αυτό, μπράβο. Μπράβο. Πάρα πολύ ευαίσθητη. Και αξίζει η Καστοριά, δηλαδή, να είναι ψηλά και σε ευαισθησίες και σε όμορφια. Μάλιστα. Λοιπόν, Νίκο μου, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που είσαι μαζί μας. Χρήστο μου. Και να είμαστε καλά. Κάθε μέρα να αγαπάμε. Κάθε μέρα να αγαπάμε. Είναι μια πολύ πολύ ωραία ιστορία σήμερα. Θα ήθελα να σε ρωτήσω και άλλα πράγματα, αλλά δεν θέλω να το χαλάσω με αυτό το ωραίο να που είπαμε σήμερα. Να το κλείσουμε την ομορφιά της ιστορίας. Και εμείς θα το συνοδεύσουμε όλο αυτό το θέμα με τη λίμνη των κύκνων του Τσαϊκόφσκι, βεβαίως. Α, μπράβο. Το ακούμε από κάτω. Καλημέρα. Και... λοιπόν, καλημέρα Νίκο μου, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Αντένες 936. Centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.